Κλιμακώνεται η ανησυχία στις Μπαχάμες, καθώς ο τυφώνας Ντόριαν ενισχύθηκε κι άλλο και πλέον βρίσκεται στην κατηγορία 5 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον. Ο πρωθυπουργός της χώρας απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των νησιών Ναμπάκο και Γκραν Μπαχάμα να κατευθυνθούν στο κεντρικό νησί για να γλιτώσουν. Και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα έχει ο Θωμάς Παΐσης που είναι κοντά μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα για εκείνη την περιοχή. Πριν να πάμε όμως εκεί, να σας πω για το θέμα του Τέξας ότι δυστυχώς ο αριθμός, ο απολογισμός των νεκρών έχει αυξηθεί από 5, είμαστε στους 7. Και οι τραυματίες είναι 19 μέχρι στιγμής, μεταξύ αυτών και ένα κοριτσάκι 17 μηνών το οποίο χαροπαλεύει. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τυφώνα. Είναι δυστυχώς στην κατηγορία 5. Είναι σίγουρα ο ισχυρότερος τυφώνας στον πλανήτη για φέτος και είναι ένας από τους 35 τυφώνες κατηγορίας 5 που έχουν πλήξει την περιοχή εκεί από το 1924 μέχρι το 2018. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι είναι ένας από τους ισχυρότερους που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη έχει αρχίσει και κοντεύει στις Μπαχάμες, η άκρη του έχει αρχίσει και χτυπάει τις Μπαχάμες και νιώθουν τη δύναμή του. Το πρόβλημα είναι το εξής. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην κατηγορία. Κατηγορίας 5 τυφώνες είναι αυτοί που ξεπερνάνε τα 245 χιλιόμετρα. Ο Ντόριαν είναι στα 285 με ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 350. Τεράστια η δύναμή του. Είναι τεράστια η δύναμή του και εκτός ότι είναι τεράστια. Η δύναμή του είναι και αργός. Εξού και λέγεται ότι είναι τέρας ή γίγαντας. Και επειδή είναι αργός, σημαίνει ότι σε κάθε περιοχή που θα περνάει, θα περνάει αργά. Και εκτός από τους δυνατούς ανέμους, να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Στην κατηγορία 3, παραδείγματος χάρη, είναι καταστροφικός ένας τυφώνας και μπορεί να σπάσει παράθυρα και πόρτες. Στην κατηγορία 4, καταστροφικές ζημιές μπορεί να ξυλώσει στέγες σπιτιών. Και στην κατηγορία 5, μπορεί να διαλύσει σπίτια και κτίρια και να τα καταστρέψει ολοσχερώς. Είναι ο Ντόριαν και μάλιστα από τους πιο δυνατούς της κατηγορίας αυτής που έχουν καταγραφεί. Αλλά επειδή είναι και αργός, αυτό σημαίνει ότι θα ρίξει τόση πολύ βροχή στα σημεία που θα περνάει, όπου θα πλημμυρίσουν και οι περιοχές. Επίσης πρέπει να σας πω ότι φέρνει μαζί του φουσκωμένη θάλασσα, παλίριες, και εκεί τα νησιά δεν είναι μεγάλα τα υψόμετρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να καλυφθεί. Εξού και ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι να προσευχηθείτε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκαταλείψετε τα σπίτια σας, να πάτε πιο νότια σε άλλα νησιά, γιατί δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Μιλάμε ότι την τελευταία φορά που οι Μπαχάμες χτυπήθηκαν από τυφώνα, οι νεκροί ήταν εκατοντάδες. Αυτός είναι ο πιο δυνατός που έχει χτυπήσει ποτέ τις Μπαχάμες. Οπότε, αν κάποιος κάνει απλή αριθμητική, θα αντιληφθεί ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Ελπίζουμε να εισακούσουν τις προειδοποιήσεις, να φύγει ο κόσμος και να προστατεύσει τις ζωές του, όπως και είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Θωμά, καλό σου βράδυ.